Στο σημερινό επεισόδιο, πέρα από τα όρια, έχω μαζί μου μία από τις καλύτερες Ελληνίδες στιχουργούς, την Ελεάνα Βραχάλη, με την οποία θα μιλήσουμε για την πορεία της τόσο στη μουσική, αλλά κυρίως στην προσωπική της ζωή, στη μάχη που δίνει καθημερινά με τη σκλήρυνση κατά πλάκας, όταν διαγνώστηκε στα 24 της. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Και εγώ χαίρομαι πολύ. Και πιστεύω θα κάνουμε μία συζήτηση που έστω και ένα να βοηθήσει, θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Νομίζω ότι αυτός είναι και ο λόγος που την κάνουμε, γιατί αυτό που λες είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή έστω και ένας άνθρωπος που τώρα είναι όλο και περισσότεροι δυστυχώς να βοηθηθεί, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θέλω να γυρίσουμε το χρόνο πίσω και να μου πεις πώς μεγάλωσες, πώς ήταν τα εφηβικά σου χρόνια, τα σχολικά σου χρόνια. Καταρχήν γεννήθηκα στην Αθήνα. Η μητέρα μου είναι από την Κωνσταντινούπολη και μεγάλωσα αρκετά και με τους παππούδες μου που ήρθαν από την πόλη όταν τους έδιωξαν. Και νομίζω ότι επειδή έζησα πάρα πολύ μαζί τους, είναι κάτι το οποίο αυτό το προσφυγικό, ας το πούμε, κομμάτι και αυτό το πόνο που έχει και τη δυσκολία την απορρόφησα λίγο, δηλαδή την έμαθα από μικρή. Κατά τα άλλα τα παιδικά μου χρόνια νομίζω ότι δεν ήταν ούτε πολύ εύκολα ούτε πολύ δύσκολα, ήταν σχετικά συνηθισμένα. Εγώ ήμουν έτσι λίγο υπερευαίσθητο παιδί και τα άσχημα τα έπαιρνα λίγο πιο βαριά. Πιο βαριά, ναι. Αλλά σαν αντιστάθμισμα, δηλαδή αν με θυμηθώ παιδάκι, με θυμάμαι πάνω σε ένα ποδήλατο με ένα αίσθημα ελευθερίας, ας πούμε. Αυτό θυμάμαι από τα παιδικά μου χρόνια. Το γράψιμο, η μουσική, η ποίηση, πότε μπήκανε στη ζωή σου? Νομίζω ότι από πάρα πολύ νωρίς. Ήταν ο τρόπος που επικοινωνούσα ακόμα και με τη μαμά μου. Δηλαδή είχε βρει κάτι ποιηματάκι που της έγραφα στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, που φαντάζομαι ότι έτσι επικοινωνούσα γενικά. Με τετράστιχα, με ποιηματάκια. Ήταν κάτι φυσικό για μένα. Θέλω να πάμε στα 24 σου, όταν διαγνώστηκες με σκλήρυνση κατά πλάκας, και να μου πεις πώς έφτασες στο σημείο της διάγνωσης και αν προηγουμένως είχες κάποια συμπτώματα, κάποιες ενοχλήσεις που σε οδήγησαν στο να πας να ψάξεις τι είναι αυτό που έχεις. Στα 24, βασικά μετά από μια πολύ εκτεταμένη περίοδο ιώσεων, κρυολογημάτων, τώρα καταλαβαίνω ότι είχε εξασθενήσει το νοσοποιητικό μου. Τότε στα 24 δεν καταλάβαινα. Εγώ το μόνο που ήξερα είναι ότι πήγαινα 2 μέρες στη δουλειά αρρώστενα, έμενα σπίτι. Ξαναπήγαινα 2 μέρες στη δουλειά αρρώστενα, έμενα σπίτι. Αυτό κράτησε περίπου 1-2 μήνες. Και μετά άρχισε να μου διάζει το αριστερό μου χέρι. Και πρώτος γιατρός που ήρθε σπίτι, ας πούμε, μου λέει είναι ψήξη ως αποτέλεσμα των ιώσεων κτλ. Μου σύστησε έτσι να κάνω ζεστά μπάνια, το οποίο τελικά αποδείχτηκε ότι ήταν ό,τι χειρότερο, γιατί επεκτάθηκε πολύ γρήγορα το πρόβλημα. Στο δεξί χέρι μετά, σιγά σιγά μέχρι να δώσει τι γιατρό πρέπει να πάω, πήγε και στα πόδια, το μούδιασμα, οπότε είχα στάθεια, είχα ζαλάδες. Πήγα σε ορθοπαιδικό και με βάζει να περπατήσω ίσια και δεν περπάτησα ποτέ και λέει μαγνητική. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η περιπέτεια. Η πρώτη μαγνητική δεν έδειξε τίποτα, γιατί τότε δεν ήξεραν και ακριβώς τι ψάχνουν. Ήταν μια ασθένεια πριν 20 χρόνια, δηλαδή, που τα 24, αυτό ήταν μια ηλικία που αποκλείεται να είναι αυτό. Θα είναι οτιδήποτε άλλο. Έψαχναν λοιπόν κάτι στον εγκέφαλο. Δεν έβρισκαν, νοσηλεύτηκα στο υγεία μια εβδομάδα, τις 3 πρώτες μέρες. Έψαχναν και τελικά ανακάλυψαν τις αιστείες στον αφιένα και συνειδητοποίησαν ότι είναι σκλήρυνση. Εγώ βέβαια ήμουν προετοιμασμένη για το χειρότερο, γιατί εκείνοι το χειρότερο έψαχναν. Δηλαδή νόμιζαν ότι είναι πιο πιθανό να είναι όγκος στον εγκέφαλο παρά να είναι σκλήρυνση. Γιατί τότε ο μέσος όρος ηλικίας δεν ήταν άνω των 40, νομίζω. Τι είναι η σκλήρυνση κατά πλάκας, γιατί νομίζω πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει τι ακριβώς είναι. Ενώ το ακούμε και το ακούμε όλο ένα και συχνότερα, δεν ξέρουμε τι είναι. Είναι μία
νευροεκφυλιστική, ας το πούμε, νόσος, που τώρα για να το καταλάβει ο κόσμος είναι... Στον καθένα καταρχήν παρουσιάζεται τελείως διαφορετικά. Ο καθένας την περνάει με τελείως διαφορετικό τρόπο. Εμένα ο γιατρός μου είχε πει ότι είναι σαν τακτικό αποτύπωμα. Είναι διαφορετικό για τον καθένα. Είναι, ας πούμε, αν σκεφτούμε ότι τα νεύρα μας είναι σαν καλώδια, ουσιαστικά φθείρεται το εξωτερικό του καλωδίου. Οπότε οι αιστείες που λέμε είναι κάθε φθορά στο καλώδιο. Οπότε καταλαβαίνει κανείς ότι το από μέσα σειρματάκια στο καλώδιο, όταν είναι εκτεθειμένα, μπορούν να του συμβεί οτιδήποτε ανά πάσα στιγμή, είτε με υγρασία, ας πούμε, η ζέστη, το οτιδήποτε, ή να το πυροδοτήσει και να προκαλέσει μια νευρολογική, ας το πούμε, ένα νευρολογικό θέμα, το οποίο είναι μόνιμο, οι αιστείες ή μένουν στάσιμες ή εξελίσσονται. Εσύ από τη μέρα της διάγνωσης μέχρι και σήμερα, που έχουν περάσει κάποια χρόνια, χειροτέρεψες ή είναι μια κατάσταση η οποία έμεινε σταθερή? Εγώ, εντάξει, στα μέσα στα 20 χρόνια ήμουνα σχετικά στάσιμη και είμαι σχετικά στάσιμη, δόξα τω Θεώ. Εστίες βέβαια έκανα κατά καιρούς, γιατί ξεκινώντας και 20 χρόνια πριν δεν υπήρχαν τα φάρμακα που υπάρχουν τώρα. Δηλαδή αν δεν σε πιάνει αυτή η αγωγή, τελείωσε, δεν είχες άλλη. Οπότε εστίες έκανα κατά καιρούς. Το καλό ήταν όμως ότι δεν... Χειροτέρευαν. Δεν χειροτέρευαν και δεν έδιναν συμπτώματα. Δεν έχεις πάντα συμπτώματα. Τώρα εντάξει, δεν τα εξηγώ και ακριβώς ιατρικά. Ένας γιατρός μπορεί να το εξηγήσει με τελείως διαφορετικό τρόπο του τι είναι. Απλά μέσα στο δικό μου κεφάλι, έτσι όπως το βιώνω και έτσι όπως το καταλαβαίνω, είναι αυτό. Πώς είναι η ζωή ενός ανθρώπου που έχει σκλήρινη κατά πλάκας? Τι μπορεί να κάνει, τι δεν μπορεί να κάνει? Είναι πραγματικά τελείως διαφορετικό για τον καθένα, αλλά υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής και ο κοινός παρονομαστής είναι ο φόβος, η δυσκολία σε κάποια πράγματα που μέχρι πριν ήταν αυτονόητα, δηλαδή το να κουράζεσαι πιο εύκολα, να είναι μεγάλη απειλή, ας το πούμε, η πολύ ζέστη και ο ήλιος, το άγχος, το οτιδήποτε... Πριν ήταν κάτι απλό, κάτι συνηθισμένο, κάτι φυσικό, ή για τον κοινό άνθρωπο είναι κάτι φυσικό. Εδώ υπάρχει μια παραπάνω δυσκολία και ένα παραπάνω εμπόδιο και μπορεί να είναι βουνό, ας το πούμε, για έναν άνθρωπο με σκλήρυνση. Και είναι ανάλογα πραγματικά, πως κάποιοι έχουν τεράστιες δυσκολίες, γιατί έχουν και κινητικά θέματα. Οπότε αλλάζει ξαφνικά όλη σου η ζωή, ανατρέπεται. Και πάλι και σε ήπια μορφή όμως να το έχεις, πάλι η ζωή σου δεν είναι όπως ήταν πριν, σε κανένα σημείο. Εσύ αναγκάστηκες να κάνεις αλλαγές στη ζωή σου, δηλαδή μετά τα 24 μέχρι και σήμερα έχεις αλλάξει πράγματα? Φυσικά. Φυσικά δεν γίνεται να μην αλλάξεις, δεν γίνεται. Δηλαδή αν ακολουθήσεις τους ρυθμούς τους προηγούμενους, σίγουρα αυτό το πράγμα δεν θα εξελιχθεί καλά. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε να το κρατήσεις στάσιμο, ούτε να έχει μια καλή έκβαση. Δηλαδή θα γίνουν όλα πιο γρήγορα και πιο άσχημα. Αν ακολουθήσεις τους ρυθμούς τους πριν. Και γιατί το λέω? Γιατί σημαίνει ότι κάτι δεν έκανες καλά για να συμβεί αυτό. Είτε είναι ψυχολογικό, είτε είναι σωματικό, είτε είναι μια υπερβολική κούραση, είτε είναι... Γιατί εντάξει, εγώ και σαν παιδί, ας πούμε, το ξενύχτη δεν το υπολόγιζα. Δούλευα, έκανα 2 δουλειές τότε και σπούδαζα ταυτόχρονα. Κοιμόμουν ελάχιστα, αλλά ήταν κάτι που, εντάξει, με καταπίεζε αρκετά, γιατί έκανα και πράγματα που δεν ήθελα, εννοείται, αλλά έλεγα εντάξει, τα αντέχω μωρέ, είμαι 24. Αλλά τελικά, ξέρεις, αποδεικνύεται... Μαζεύτηκαν. Ότι δεν τα αντέχεις πάντα. Υπάρχει ο φόβος, δηλαδή ξυπνάς κάθε πρωί και λες, όχι, έχω ένα... μικρό πονοκέφαλο, ένα μικρό πόνο στο χέρι, λες να χειροτερεύω, ή προσπαθείς να κρατιέσαι ήρεμη και να μην σκέφτεσαι το ενδεχόμενο ότι κάτι μπορεί να πάει χειρότερα? Αυτό το εννοείται το προσπαθείς, γιατί το παραμικρό εννοείται ότι σου πάει το μυαλό εκεί. Είναι το πρώτο που θα σκεφτείς. Εγώ προσπαθώ να μην το σκέφτομαι. Δηλαδή άμα ξυπνήσω και είναι μουδιασμένο το χέρι μου, το πρώτο πράγμα που θα κάνω θα είναι να προσπαθήσω να το ξεμουδιάσω και μετά να σκεφτώ ότι μπορεί να είναι αυτό. Είναι πολύ εύκολο όμως να συμβεί και αντίστροφα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ εύκολο να χάσεις το παιχνίδι του μυαλού αυτό
και να πάει πρώτα ο νου σου στο κακό και μετά... Στο ότι είναι κάτι απλό. Στο ότι είναι κάτι απλό, ναι. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Ναι, δεν είναι πάντα εύκολο να το διαχειριστείς. Θέλω να μου πεις πώς έχεις φτάσει στο σημείο επαγγελματικά που είσαι σήμερα, πώς ξεκινήσαν οι συνεργασίες σου και πώς αποφάσισες ότι αυτό θέλεις να κάνεις για να ζήσεις. Σίγουρα ήξερα ότι αυτά που έκανα πριν, γιατί ήμουν, ας πούμε, δούλευα σαν δημοσιογράφος πολλά χρόνια κτλ. Σίγουρα ήξερα ότι δεν είναι αυτό που θέλω να κάνω. Δεν ήξερα τι. Ήξερα όμως ότι είναι σίγουρα κάτι καλλιτεχνικό. Όταν πήγα να σπουδάσω κιόλας στον Τυρί, υποτίθεται ότι θα πήγαινα για να μάθω αγγλική φιλολογία, γιατί ήθελα ο μπαμπάς μου να ξέρω και αγγλικά, οπότε σαν δημοσιογράφος να σιγά σιγά να μαθαίνω και άλλες γλώσσες, να ασχοληθώ με το επάγγελμα αυτό. Δεν μου άρεσε καθόλου το πώς γινόταν, δηλαδή δεν μου άρεσε που δεν υπήρχε ελευθερία και έπρεπε, ας πούμε, για να γράψω καλά στο διαγώνισμα το συγκεκριμένο ποίημα να το μεταφράσω έτσι όπως θεωρούσε ο δάσκαλος ότι είναι σωστό. Και άρχισα να παίρνω έτσι, είχε και κάποια επιλεκτικά μαθήματα και πήρα, ας πούμε, μουσικολογία. Και θυμάμαι ότι όταν μπήκε μέσα η καθηγήτρια και άρχισε να παίζει βιολί, λέω εντάξει, και κρυφά αλλάζω το major στον Τυρί και κάνω μουσικολογία και το έκανα double major με ψυχολογία. Και εκεί ήμουνα πιο εγώ, ας πούμε. Ήξερα λοιπόν ότι κάτι άλλο θέλω να κάνω, κάτι το άλλο. Βγήκε φυσικά το ότι έτυχαν αυτές οι συνεργασίες και αυτό το ξεκίνημα, ας πούμε, με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Για μένα η στίχη ήταν κάτι που ήταν το τετράδιο που πάντα σαν ημερολόγιο το γράφουμε με πείματα κτλ. Έτυχε στον 1984 που δούλευα δημοσιογράφος να γνωρίσω τον Πέτρο Κολέτη, ο οποίος κατευθείαν πολύ γνωριστήκαμε, επειδή τον θαύμαζα πάρα πολύ για τις γνώσεις που είχε με τα τραγούδια, με την ελληνική μουσική. Μου λέει, εσύ πρέπει να κάνεις ραδιόφωνο, πρέπει να ασχοληθείς με τη μουσική. Πώς ξέρεις τόσα πράγματα για τα τραγούδια, ας πούμε. Και του λέω, μα το αγαπάω αυτό. Μ' αρέσει. Και μου λέει, θέλεις να σε πάρω. Τυχαίνει, αφού γνωριζόμαστε, να του κάνω πρόταση να πάει διευθυντής τότε στο 7 Radio. Και μου λέει, θέλεις δοκιμαστικά να κάνεις εκπομπή, να κάνεις μουσικές επιμέλειες, θα σου δώσω εγώ συντήθα. Και πάω εκεί, δειλά-δειλά. Και κάποια στιγμή έρχεται η Άννα Υπαναγιωτοπούλου να κάνει εκπομπές, η οποία, επειδή και αυτή το κατήχε πολύ το θέμα, ήταν πάρα πολύ δύσκολη στο ποιος θα της κάνει μουσική επιμέλεια. Ήθελε να έχει άψογη γνώση του αντικειμένου. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη και μου λέει, Πέτρος, θα πας εσύ. Και του λέω, εγώ δεν μπορώ να ξεκινήσω έτσι. Μου λέει, θα πας. Και πραγματικά πήγα πολύ ψαρωμένη. Αλλά με την Άννα Παναγιωτοπούλου αποκτήσαμε μια απίστευτη σχέση. Δηλαδή, πήγαινα σπίτι της, έβλεπα πώς έστεινε την εκπομπή, της έλεγα ιδέες, με άκουγε. Δέσαμε τελικά πάρα πολύ, τόσο που με εμπιστευότανε. Έδινε τα όν, ας πούμε, και έφευγε. Πήγαινε, ξέρω εγώ, στην Τίνο και μου έλεγε, σε εμπιστεύω, με βάλω ό,τι θες. Και είχαμε αποκτήσει μια τέτοια σχέση. Κάποια στιγμή, τυχαία, της λέει ο Πέτρος, ξέρεις κάτι, η Ελιάνα γράφει. Έχει ένα τετράδιο. Δεν το δείχνει πολύ, αλλά νομίζω ότι της λέει ότι έχει διαμάντια μέσα. Και από τότε της καρφώθηκε της Άννας να το δει. Θέλω να το δω και θέλω να το δω σε κάθε εκπομπή. Μου λέγε και μια φορά μου λέει, αν δεν μου το φέρεις, στην επόμενη σταματάμε τη συνεργασία. Και αναγκάζομαι ότι το πάω. Μου λέει, μην ανησυχείς, δεν το κάνω τίποτα. Το παίρνει και με παίρνει την άλλη μέρα και μου λέει, εντάξει, δεν έκανα τίποτα. Απλά το διάβασα στην κουμπάρα μου, που είναι η Μαριανίνα Κριεζή. Και μου είπε ότι πρέπει να πας σπίτι της. Πρέπει να γνωριστείτε. Και από εκεί για μένα ξεκίνησαν όλα. Δηλαδή, ξεκίνησαν τα πάντα σαν παραμύθι. Δηλαδή, πήγα στο σπίτι της Μαριανίνας. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Δηλαδή, μιλάμε ότι έσταζω υδρότες από πάνω μου. Ήταν σαν ψέμα όλο αυτό. Και μου λέει η Μαριανίνα, δεν καταλαβαίνω γιατί κάνεις κάτι άλλο πέραν αυτού. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και σιγά σιγά πήρε το τετραδιό μου, μου λέει, δεν έχω να σου προσθέσω τίποτα σε αυτά που βλέπω, μόνο σου αφαιρέσω. Επειδή εγώ έγραφα σαν την Οδύσσια, ας πούμε, λίγο, γέμιζα τις σελίδες ολόκληρες, δεν έγραφα κουπλέ ρεφρέν. Άρχισε να μου σβήνει, να μου σβήνει, να μου σβήνει. Και λέει, απλά θα γίνεις πιο αφαιρετική, δεν είναι κάτι. Και συνεργάζομαι, μου λέει, με ένα παιδί, τώρα του γράφω ένα τραγούδι και πρέπει οπωσδήποτε να στο γνωρίσω, γιατί πιστεύω ότι με αυτό το παιδί
θα κάνετε πάρα πολλά. Ο Χατζηγιάννης. Ναι. Οπότε έτσι έγιναν όλα και στα ανέφερα, γιατί πραγματικά σε αυτούς τους τρεις ανθρώπους χρωστάω τα πάντα. Χρωστάω την ορμία μου με τον Μιχάλη που ήταν καταλυτική. Ποιο ήταν το πρώτο τραγούδι που έγραψες για τον Μιχάλη Χατζηγιάννη? Ο Μιχάλης, ας πούμε, το πήρε αυτό το τετράδιο και είχαμε ξεχωρίσει με τη Μαριάννα κάποια πράγματα και σκέψω ότι ένα από αυτά που μου σβήσε κομμάτια ήταν ένα που το είχα γράψει γύρω στα 16-17 στο σχολείο. Και το πρώτο πράγμα που μελοποίησε ο Μιχάλης ήταν αυτό. Αυτό που είχα γράψει τότε. Τι είχε αυτό το τετράδιο μέσα? Είχε πολλά από αυτά που βγήκαν μετά. Είχε κάποιες ιδέες, έστω και ένα δύστιχο που εγώ μετά κάτι το έκανα. Είχε πάρα πολλά αυτό το τετράδιο τελικά. Θυμάσαι την πρώτη φορά που το τραγούδι που είχες γράψει εσύ, η στίχη που είχες γράψει εσύ, ήταν έτοιμο να κυκλοφορήσει και το άκουγες και έλεγες ορίστε, το όνειρό μου έγινε πραγματικότητα. Ναι, αυτό δεν μπορώ να το ξεχάσω, γιατί ήταν ακριβώς συνέπεσε η κυκλοφορία του πρώτου τραγουδιού με την νοσηλεία μου στο Υγεία. Οπότε δεν μπορώ να το ξεχάσω, γιατί μου το στείλαν στο νοσοκομείο να το ακούσω. Και ήταν το «Σ' αγαπώ», το «Είναι επικίνδυνο εδώ». Θυμάμαι ότι ένιωθα τόσο, είχα τόσο αγωνία. Δεν το είχα ξανακούσει έτοιμο. Εγώ στην κιθάρα, ας πούμε, το είχα ακούσει που το είχε κάνει ένα demo ο Μιχάλης. Και είχα τόση αγωνία, θυμάμαι, και μου είχαν φέρει ένα compact disc να τα ακούσω. Και έτυχε να είναι εκείνη την ημέρα εκεί η Λίνα Νικολακοπούλου. Είχε έρθει, γιατί γνωριζόμασταν, την ήξερα από 16 χρονών. Είχαμε έτσι μια πολύ ζεστή και φιλική σχέση και έχουμε ακόμα. Και είχε έρθει και θυμάμαι ότι της είπα, άκουσε το πρώτα εσύ σε παρακαλώ, γιατί δεν μπορώ. Δεν μπορώ να το ακούσω. Και το είχε ακούσει πρώτα εκείνη. Μετά πώς εξελίχθηκε όλο αυτό, πώς ήρθαν οι επόμενες συνεργασίες και πώς κατάφερες να εδραιωθείς? Αυτό μετά πήγε τελείως πολύ, πολύ φυσικά. Και αυτό επειδή το ξεκίνημα ήταν τέτοιο. Το ξεκίνημα δηλαδή με τον Μιχάλη, ο οποίος στην αρχή εννοείται ότι με επέβαλε, γιατί ο Μιχάλης ήταν μια μεταγραφή, ας το πούμε, πάρα πολύ δυνατή στην εταιρεία. Οπότε είχαν πέσει όλοι πάνω του και ήθελαν ο πρώτος του δίσκος στην καινούργια του εταιρεία να σκίσει. Οπότε έπρεπε να έχει συνεργάτες οι οποίοι είναι γνωστοί, καταξιωμένοι, έχουν αποδείξει μέχρι εκείνη τη στιγμή την αξία τους. Τώρα ποιο είναι αυτό το παιδάκι που είναι στην ίδια ηλικία με τον Μιχάλη, 23 όταν με πήγε στην εταιρεία. Ποιο είναι αυτό το παιδάκι, ας πούμε, που γράφει και με έναν τρόπο που δεν είναι όπως είναι τα άλλα. Είναι διαφορετικό, οπότε δεν το θεώρησαν καλό, το ότι ήταν διαφορετικό. Το ότι δεν έμοιαζε με κάτι άλλο, ας πούμε. Και δεν ήθελαν. Και ο Μιχάλης ουσιαστικά με επέβαλε. Δηλαδή δεν έκανε ούτε ένα λεπτό πίσω. Το μόνο που έκανε πίσω ήταν στο ότι αντί να κάνουμε ολόκληρο το δίσκο που είχαμε πει, κάναμε το μισό. Δεν υπήρχε περίπτωση να υποχωρήσει. Αυτό ήταν το ξεκίνημά μου. Μετά έγιναν όλα βίαστα. Πώς γράφεις, δηλαδή... Λες εγώ σήμερα θέλω να κάτσω να γράψω, ή είναι μια διαδικασία η οποία τη δουλεύεις στο μυαλό σου καιρό και σιγά σιγά αρχίζεις και την αποτυπώνεις στο χαρτί? Είναι πράγματα που τα μαζεύεις μέσα σου καιρό. Είναι τα μαζεύεις εικόνες, συναισθήματα και έρχεται σαν ανάγκη, δεν το σκέφτεσαι. Δηλαδή δεν λες σήμερα θα το κάνω. Είναι ξυπνάς μια μέρα και δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, ας πούμε. Ή πλέον όταν έχω να δουλέψω πάνω σε κάτι, περιμένω την κατάλληλη στιγμή για να γίνει όσο το δυνατόν πιο αβίαστο. Δεν θέλω να κάνω πράγματα επιτηδευμένα. Όταν κάτι δεν μου βγει, δεν το πιέζω. Για κάτι δεν μου αρέσει, το πετάω. Η σκλήρυνση κατά πλάκας και το γεγονός ότι συνέπεσαν αυτά τα δύο, ουσιαστικά όταν άρχισες να ασχολείσαι σοβαρά επαγγελματικά με αυτό, έπαιξε ρόλο ως πηγή έμπνευσης? Σίγουρα οτιδήποτε βιώνεις, οποιοδήποτε βίωμα γίνεται πηγή έμπνευσης και πυροδοτεί πράγματα. Δεν το συζητάω. Συνειδητά δεν έχω συνειδητοποιήσει δηλαδή κάτι. Απλά αυτό που συνειδητοποίησα ότι εμένα με άλλαξε σαν άνθρωπο, με την έννοια ότι ταυτόχρονα μου συνέβη στη ζωή μου κάτι πάρα πολύ θετικό και κάτι πάρα πολύ αρνητικό. Και έμαθα από πάρα πολύ νωρίς να ισορροπώ σε αυτό το ενδιάμεσο, σε αυτό το να είσαι λίγο ακροβάτης. Είναι όμως, νομίζω ότι είναι θετικό, με την έννοια ότι σου βγάζει οποιοδήποτε έτσι ψήγμα
φιλοδοξίας ή έτσι αυτής της ψευδαίσθησης ότι τώρα κάτι και κάτι έγινε, ας πούμε. Δηλαδή χαίρεσαι, αλλά μέχρι εκεί. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι που μου έχει κάνει πολύ εντύπωση. Από τη μία δίνεις μία μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας καθημερινή, όπου πρέπει να διατηρήσεις ήρεμη, να προστατεύεις τον εαυτό σου από ιώσεις κτλ. Και από την άλλη είσαι σε ένα χώρο που τα τραγούδια σου ακούγονται και σε κέντρα νυχτερινής διασκέδασης και συναναστρέφεσαι και ανθρώπους που κυκλοφορούν κτλ. Πώς μπορείς και τα δένεις αυτά μαζί? Εννοείς το φόβο? Ναι, το πώς καταφέρνεις και κυκλοφορείς και είσαι έξω και τα λοιπά, ενώ από την άλλη προσπαθείς να προστατεύσεις και τον εαυτό σου για να διατηρηθείς όσο πιο ασφαλής γίνεται. Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι ότι με το COVID σταμάτησα να... Δηλαδή δεν έχω πάει σε μαγαζί να δω συνεργάτες μου. Έχω προστατευτεί... Έφυγα από την Αθήνα. Τον πρώτο χρόνο τον πέρασα όπως τον πέρασαμε όλοι, έτσι, και κλεισμένο των θυρών. Φοβόμουν όπως πάρα πολύ να πάω μέχρι τα σκουπίδια. Δηλαδή τον πρώτο χρόνο το περάσαμε όλοι με έναν νομίζω παρόμοιο τρόπο. Μετά απλά εγώ δεν καθησύχασα. Γιατί δεν σε αφήνει κιόλας να καθησυχάσεις. Από τη στιγμή που ανοίγεις τηλεόραση και υπάρχει σαν κατηγορία. Δηλαδή είναι μια αίτηση που αφορά όλους, ναι. Αλλά βλέπεις πώς υπερτονίζεται το ευπαθείς ομάδες. Οπότε είναι σαν να ακούς το όνομά σου. Και εκεί που πας λες... Πώς τώρα θα χαλαρώσω? Δηλαδή, δεν σου επιτρέπει ακριβώς να χαλαρώσεις, είναι η αλήθεια. Οπότε εννοείται ότι τώρα με το COVID μείωσα πάρα πολύ τις αναστροφές μου. Δηλαδή, σκέψω ότι σπίτι οι φίλοι που είχα και το θάρρος και το κάνανε από μόνοι τους, δεν τους ζητούσα. Έκαναν PCR για να έρθουν. Δηλαδή, κόσμος που κυκλοφορούσε πολύ, ακόμα και η Χριστίνα. Η Χριστίνα μέχρι τώρα που κάνει ένα επάγγελμα που συναναστρέφεται ο κόσμος, δεν έχει αλλάξει δηλαδή η ζωή της ιδιαίτερα, κάνει τεστ. Η αδελφή σου, να το πούμε. Ναι. Που ναι. Είναι η Χριστίνα Βραχάλη. Η αδελφή μου, ναι. Και όταν τώρα γίνεται μια συνεργασία, πώς γίνεται εξ αποστάσεως? Δηλαδή, από τη στιγμή που εσύ δεν πας να τον ακούσεις ή προσπαθείς να είσαι κλεισμένη στο σπίτι, πώς δουλεύεται το όλο πράγμα? Είδες μέσω υπολογιστή ή θα έρθει στο σπίτι σου εκάστοτε συνεργάτης, θα συζητήσετε και θα προχωρήσετε? Και αυτό μπορεί να γίνει, αλλά νομίζω πια βοηθάνε τα 20 χρόνια καλλιτεχνικής πορείας, με την έννοια ότι, ας πούμε, τον Μιχάλη γνωριζόμαστε. Δεν είναι ότι πρέπει να ξαναβρεθούμε για να θερμάνουμε τη σχέση μας, να γνωριστούμε ή να έρθουμε πιο κοντά για να δημιουργηθεί κάτι. Και τον αναφέρω γιατί δουλέψαμε πάρα πολύ μέσα στην καραντίνα. Και με το Δήμο Αναστασιάδη, ας πούμε, που δουλεύαμε επίσης πολύ, ήμασταν κάθε μέρα 5 τηλέφωνα την ημέρα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι πια μπορείς να έχεις μια επαφή άμεση. Και με την τεχνολογία είναι σαν να είναι ο άλλος εκεί. Δηλαδή γράφει με την κιθάρα του στο σπίτι, το ηχογραφεί στο τηλέφωνο, στο στέλνει στο επόμενο δευτερόλεπτο. Υπάρχει κάτι που έχεις παρατηρήσει κατά τη διάρκεια όλων των χρόνων που για σένα να αποτελεί πηγή έμπνευση στο γράψιμο? Τα πάντα, νομίζω. Οτιδήποτε μου προκαλεί συνέστημα. Δηλαδή οτιδήποτε. Από κάτι που μπορεί να μου πεις, από κάτι, οτιδήποτε νιώσω, είναι εν δυνάμει ένα στοιχείο που κάτι θα μου αφήσει. Από κάτι που θα δώσει μια ταινία, από ένα θεατρικό έργο, από ένα βιβλίο. Το βλέμμα από ένα δέσποτο στο δρόμο. Είναι οτιδήποτε μπορεί να μου δημιουργήσει συνέστημα. Είσαι πιο δημιουργική σε περιόδους που είσαι χαρούμενη ή σε περιόδους που είσαι πιο λυπημένη? Δεν είχα ποτέ τέτοια θέματα. Εννοώ ότι δεν αντιστοιχούσε πάντα αυτό που έγραφα. Δεν αντιστοιχούσε με τη φάση ζωής που περνούσα. Δηλαδή υπήρχαν πράγματα που έγραψα που τα διάβαζε κάποιος και λέγε «Μα πώς τώρα αυτό?» Και είναι αυτό που σου είπα και πριν, ότι είναι πράγματα που έχεις βιώσει ή κάτι που μπορεί να σου πυροδότησε ένα συνέστημα εκείνη την ώρα, που μπορεί να έχεις, ας πούμε, μια σχέση και να έρθει η μοναξιά και να μπει μπροστά. Και να βγει έτσι ένα τραγούδι το οποίο λες τώρα γιατί. Θέλω να σε ρωτήσω, επειδή είσαι καταξιωμένη στο χώρο σου και πάρα πολύ δραστήρια, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζεις και ένα θέμα υγείας το οποίο είναι καθημερινό. Έχουν υπάρξει φορές που θες να τα παρατήσεις όλα και που νιώθεις ότι έχεις κουραστεί? Όταν λες όλα. Να θες να κλειστείς τον εαυτό σου και να νιώθεις απογοητευμένη. Κοίταξε, καλός ή κακός,
η δουλειά μου είναι, δεν της είναι εμπόδιο η εσωστρέφειά μου ή το κλείσιμό μου. Δηλαδή ευτυχώς είναι κάτι που δεν εμποδίζει τη δουλειά μου. Δεν σημαίνει ότι αν απογοητευτώ, απελπιστώ, με πάρει από κάτω, κλειστώ, ότι δεν μπορώ να γράψω ίσα ίσα. Οπότε ίσως αυτό να έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί ας πούμε αν έκανα ένα επάγγελμα σαν της Χριστίνας, της αδερφής μου, που είναι εξωστρεφές, που έχει να κάνει με τον κόσμο, που συναναστρέφεται, αν κλειστεί, ναι, θα της είναι πρόβλημα. Εμένα δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί πρέπει να είσαι εσωστρεφής, πρέπει να κλειστείς και λίγο για να το κάνεις. Δεν μπορείς να το κάνεις με άλλους 10 ανθρώπους μαζί. Έχουν υπάρξει μέρες, επειδή μου είπες ότι είχες αιστείες και είχες έτσι ένταση όσον αφορά τη σκλήρυνση κατά πλάκας, όπου ένιωσες ότι χειροτερεύεις ή ένιωσες ότι δεν μπορείς να τα βγάλεις εις πέρας, ότι σου έχει τύχει κάτι και σε έχει ρίξει πάρα πολύ. Ναι, πάρα πολλές φορές. Αν εννοείς, αν μου δυσκολεύει την καθημερινότητα, ας πούμε, ή να με δυσκολεύσει ψυχολογικά. Ίσως αν έχεις κάποια έξαρση μπορεί να νιώθεις ότι δυσκολεύεσαι και στην καθημερινότητά σου, αλλά κυρίως αν σε δυσκολεύει ψυχολογικά. Εντάξει, στην καθημερινότητα εκ των πραγμάτων ναι, δυσκολεύεσαι. Δηλαδή, λίγο να ζεστάνει παραπάνω καιρός, αμέσως ξέρεις ότι περιορίζονται και τα πράγματα που μπορείς να κάνεις, ας πούμε. Είναι πολύ μεγάλη κούραση. Αν ξυπνήσεις μια μέρα με πονοκέφαλο, εννοείται, δεν μπορείς να... Γιατί ο πονοκέφαλος δεν είναι παίρνω να τυπώνω και μου περνάει. Όταν έρχεται, έρχεται. Οπότε ξέρεις ότι για μια μέρα τουλάχιστον είσαι off. Αυτό κιόλας είναι ένα θέμα στο να προγραμματίσεις και πράγματα. Δεν είναι τόσο εύκολο. Είσαι πάντα, ξέρεις, το περίπου και με το πίσω μέρος του μυαλού σου, ξέρεις, να είμαι εκείνη την περίοδο καλά, ας πούμε, εκείνη την ημέρα, ok. Τώρα ψυχολογικά σίγουρα θα υπάρχουν και μέρες που πέφτεις. Και φυσικά όταν έχεις και κάτι που έχει σωματοποιηθεί, εννοείται ότι είναι και πιο εύκολο να σε πάρει από κάτω. Δηλαδή, καταρχήν, το ότι στο παραμικρό στρες μπορεί, ας πούμε, να... κάποιος με σκλήρυνση μπορεί να του εκδηλωθεί το οτιδήποτε σαν σύμπτωμα πάνω σε μια έξαρση στρες. Εμένα, ας πούμε, τις περισσότερες φορές μπορεί να είναι σαν να μου πετάς καρφίτσες στα χέρια, ας πούμε, στα πόδια. Αυτό και μόνο το ότι τόσο άμεσα σωματοποιείται, σε φοβίζει. Δηλαδή φοβάσαι να αγχωθείς. Λες τώρα, αν στρεσαριστώ θα γίνει αυτό. Και... Οπότε, ξέρεις, είναι ένας φαύλος κύκλος που δεν είναι εύκολο να τον ελέγξεις. Δεν είναι εύκολο να το μυαλό σου να κυριαρχήσει πάνω σε όλα αυτά. Γιατί είναι μεγάλη μάχη και τη δίνεις καθημερινά. Δεν τη δίνεις μία φορά. Κάθε μέρα. Και φυσικά θα σε πάρει από κάτω. Εννοείται. Δεν γίνεται, άνθρωποι είμαστε. Αλλά νομίζω ότι το κλειδί σε όλο αυτό είναι να εστιάζεις στο φως και στο θετικό. Μόνο έτσι ξεπερνιέται. Αλλιώς δεν είναι μία πάλι, το ξέρεις και πρέπει να βάλεις τα δυνατά σου, γιατί στο μυαλό είναι όλα. Δηλαδή αυτό το παιχνίδι πραγματικά παίζεται πάρα πολύ στο μυαλό. Σε όλη αυτή την πορεία, από τα 24 σου μέχρι και σήμερα, ποια ήταν η φορά που ένιωσες ότι ξεπερνάς τα προσωπικά σου όρια? Ήτανε στο κομμάτι το επαγγελματικό ή ήτανε στο κομμάτι με τη σκλήρυνση κατά πλάκας? Νομίζω ότι και μόνο που ζεις από τα 24 με κάτι το οποίο είναι μια οριακή κατάσταση και έρχεται στη ζωή σου για να μείνει, αυτόματα τα ξεπερνάς παντού. Δηλαδή αλλιώς διαχειρίζεσαι τα πάντα. Και τα θέματα της δουλειάς. Και τα θέματα... Δηλαδή μαθαίνεις να ξεπερνάς τα όρια σου, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Σιγά σιγά μαθαίνεις κιόλας να μην σε νοιάζει και τόσο. Αυτά που μπορεί να σε πλήγωναν σε επαγγελματικό επίπεδο, πρέπει να σιγά σιγά να μαθαίνεις να διώχνεις την τοξικότητα, νομίζω. Από πάνω στο να μην χρειαστεί να φτάσεις, δηλαδή, στα όρια άλλη φορά. Δηλαδή φτάνει. Έχεις αλλάξει οπτική σε πολλά πράγματα λόγω του θέματος υγείας? Βέβαια. Και προσπαθώ συνέχεια να αλλάζω, γιατί δεν γίνεται. Άλλοι, και δεν το έκανα και αυτόματα. Μου πήρε πάρα πολύ χρόνο. Άλλη οπτική είχα και πριν, δηλαδή μπορεί να το έπαθα αυτό πριν 20. Αλλά αν έβλεπες τη ζωή μου και πριν 10 χρόνια είχε άλλη οπτική. Τώρα έχει άλλη. Δηλαδή τώρα δεν είμαι τόσο ελαστική, είμαι πολύ πιο αυστηρή με το
τι περιθώρια δίνω σε κάποιον να με επηρεάσει. Δεν ήμουνα τόσο. Με διαπερνούσαν πιο εύκολα τα πράγματα παλιότερα. Αλλά μαθαίνεις λίγο να βάζεις τον εαυτό σου πιο πάνω, γιατί δεν γίνεται αλλιώς, δεν επιβιώνεις. Είσαι σε ένα χώρο που συναναστρέφεσαι επαγγελματικά ανθρώπους που κυνηγάνε και λίγο τη δόξα, είναι και στη δημοσιότητα. Πώς καταφέρνεις και είσαι τόσο ταπεινή? Δεν ξέρω, είναι θέμα χαρακτήρα και το πώς μεγάλωσα, τι βιώματα είχα η οικογένειά μου, πώς μας μεγάλωσε. Γιατί ίσως να έχει να κάνει αυτό πάρα πολύ, γιατί βλέπω ότι και η Χριστίνα είναι έτσι. Οπότε έχει ίσως να κάνει με το πώς μεγαλώσαμε. Ή ίσως έχει να κάνει και με αυτό το ισχυρό βίωμα που σου είπα πριν, ότι με το καλημέρα εγώ είχα να διαχειριστώ κάτι πάρα πολύ άσχημο και κάτι πάρα πολύ θετικό. Το οποίο τότε το μέγεθός του ήταν τεράστιο. Δηλαδή με το που έγινα καλά, ας πούμε, ένα χρόνο μετά και μπόρεσα να βγω, είχε πια ο Μιχάλης γίνει από το συνομήλικο παιδί που ήμασταν, ας πούμε, που ξεκινήσαμε μαζί. Ήταν ένα στάρ πια, που κυκλοφορούσε και τον γνώριζαν παντού, που γέμιζε θέατρα, είχε αρχίσει και γέμιζε στάδια. Και άρχισα να ζω μια κατάσταση εξωπραγματική, η οποία όμως είχε ως αντίβαρο αυτό που είχα ζήσει, και έλεγα ότι okay, πρέπει να το χαρώ στο έπακρο, χωρίς όμως να ξεφύγω από κανένα. Δεν είχα την ψευδαίσθηση. Okay. Σε βοήθησε να απομυθοποιήσεις καταστάσεις. Ναι, φεύγει όλο αυτό το κομμάτι της ψευδαίσθησης, της δόξας, της φιλοδοξίας, όλο αυτό το κομμάτι φεύγει. Ισχύει δηλαδή αυτό που λένε, ότι όταν περνάς κάτι δύσκολο, κυρίως θέματα υγείας, λες μετά δεν θα κάτσω να ασχοληθώ με μικροπράγματα. Αυτό ισχύει σίγουρα. Αλλά εκείνο που σου συμβαίνει πραγματικά όταν, ας πούμε, βλέπεις το μέγεθος της επιτυχίας, γιατί τότε ήταν και αλλιώς τα πράγματα, δηλαδή πουλούσες δίσκους, γινόντουσαν απονομές τριπλά πλατινένιο, τετραπλά, δηλαδή νούμερα που τώρα αδιανόητα. Αυτό όμως το κομμάτι φυσικά δεν ήταν για μένα κάτι μικρό, αλλά ήταν τεράστιο, αλλά ήταν αυτό που είναι, δεν το άφηνα να είναι κάτι παραπάνω, δηλαδή να είναι μια ψευδαίσθηση, ας το πούμε. Γιατί βλέπω πάρα πολλούς, τη χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη, γιατί βλέπω ότι αυτό συμβαίνει. Δηλαδή σου δημιουργεί μια ψευδή εικόνα ότι, ξέρεις κάτι, είσαι αθάνατος, ατρόμητος, μπορείς να κάνεις τα πάντα, μπορείς να εκμεταλλευτείς τους πάντες, μπορείς να μιλήσεις όπως θέλεις τον καθένα γιατί το έχεις κερδίσει. Αλλά δεν είναι έτσι. Αυτό είναι ψευδές. Και αυτό εγώ δεν το είχα. Γιατί συνέβη αυτό που συνέβη. Νομίζω ότι εσύ βίωσες αυτό την πολύ λεπτή γραμμή που λέμε, ότι από τη μια μέρα στην άλλη, τη μια μέρα είμαι καλά, ναι, και την άλλη μέρα ξαφνικά όλα ανατρέπονται και βρίσκομαι στο κρεβάτι του νοσοκομείου. Ναι, ναι. Αυτό έχει το καλό και το κακό. Το κακό είναι ότι σου δημιουργεί ένα φόβο, γιατί πάντα θα υπάρχει στο πίσω μέρος του μυαλού ότι αυτό το ανά πάσα στιγμή και θα σε τρομάζει. Απ' την άλλη όμως έχει και κάτι θετικό, το ότι σε μαθαίνει όσο δουλεύεις τον εαυτό σου και κάνεις, ας πούμε, τις ψυχοθεραπείες σου, σε μαθαίνει ότι πρέπει να ζεις τη στιγμή αυτό, το οποίο εννοείται ότι δεν το έχουμε εύκολα. Είναι μεγάλη κατάκτηση να συμβεί αυτό. Δηλαδή να ξυπνήσεις το πρωί και να πεις, είμαι τέλεια μόνο και μόνο επειδή μπορώ να απολαύσω τον καφέ μου, είναι καλά οι δικοί μου άνθρωποι. Δηλαδή αυτό, να κοιτάξεις, ας πούμε, γύρω σου και να πεις τι ωραία μέρα. Αυτό δεν συμβαίνει. Ξέρεις εσύ αν η κατάσταση είναι στάσιμη? Ζεις πάντοτε με το άγχος ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να έχεις μία έξαρση ή να χειροτερέψει η κατάστασή σου? Κοίταξε, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να έρθει κανείς να σου πει ότι τώρα σταθεροποιήθηκες και είσαι καλά. Δεν γίνεται. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει. Δεν ξέρεις αν θα επιδεινωθεί, δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί, δεν ξέρεις αν θα συνεχίσουν να σε πιάνουν τα φάρμακα ή θα υπάρχουν παρενέργειες. Δεν ξέρεις τίποτα. Είσαι εκεί και παλεύεις με το άγνωστο. Δεν υπάρχει είσαι στάσιμος και είσαι καλά. Είσαι καλά όσο είσαι καλά. Οπότε υπάρχει πάντα αυτό. Γι' αυτό είναι ένας διαρκής αγώνας. Πρέπει να αγαπήσεις τον εαυτό σου και να κάνεις πράγματα για τον εαυτό σου για να είναι καλά. Και να βοηθήσεις κι εσύ, γιατί δεν είναι. Δηλαδή νομίζω ότι από εμάς εξαρτάται κατά πολύ αυτό. Και από ένα καλό γιατρό σίγουρα.
Το βλέπω και σε ασθενείς άλλους που μιλάω και με την εταιρεία σκλήρυνσης και έχω μια πολύ καλή σχέση και μου λένε περιστατικά και μου στέλνουν στα social παιδιά, πολύ νέα παιδιά πια δυστυχώς. Δηλαδή έχει πέσει τραγικά το όριο ηλικίας. Και μου στέλνουν μηνύματα σε πανικό, ας πούμε, στο τι να κάνω. Και τους λέω ότι είναι πάρα 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 πολύ σημαντικό το να έχεις μια θετική ψυχολογία και ένα πάρα πολύ καλό γιατρό. Γιατί τους πανικοβάλλουν, δεν είναι συνεννοήσιμοι, δεν ασχολούνται. Όταν είσαι ένας τέτοιος ασθενής, δεν αντέχεις ο γιατρός να σε βλέπει σαν πελάτη. Δεν γίνεται. Πρέπει να καταλαβαίνεις ότι υπάρχει και ένα κομμάτι σύνδεσης. Είναι πολλοί άνθρωποι στην Ελλάδα που έχουν σκλήρυνση κατά πλάκας. Νομίζω ότι είναι πάρα πολλοί. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, έκανα μια συνέντευξη με την εταιρεία σκλήρυνσης, δεν είναι πάρα πολύ καιρός. Από τότε είναι άπειρα τα μηνύματα που έλαβα στο Facebook, στο Instagram. Άπειρα και συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια και βλέπεις 17 χρόνια, 22, 15. Δηλαδή είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Είναι πολλά. Και νομίζω ότι κάτι θα έπρεπε να αρχίσει να συμβαίνει και ως προς το θέμα. Δηλαδή εγώ έχω συζητήσει και μαζί τους και το έχω ψάξει και ξέρω ότι πια είναι σε ένα πάρα πολύ καλό στάδιο το θέμα των θεραπείων. Σίγουρα τα φάρμακα είναι πολύ καλύτερα, δεν το συζητάμε. Δηλαδή άμα σκεφτεί κανείς το τι έπαιρνα εγώ πριν 20 χρόνια που έπαιρνα εντερφερόνι, μιλάμε για μια ποιότητα ζωής που ήταν ανύπαρκτη, δεν υπήρχε ποιότητα ζωής. Λόγω των παρενεργειών των φαρμάκων. Δηλαδή άμα είσαι μέρα παραμέρα με πυρετό, δεν ζεις, πολύ απλά. Δεν γίνεται, δεν μπορείς να είσαι normal. Δηλαδή ούτε η ψυχολογία σου μπορεί να είναι καλά. Θα είσαι μέσα στην κυκλοθυμία, θα είσαι μια καλά, μια όχι. Θυμάμαι τα πρώτα 7 χρόνια ήταν εξαιρετικά δύσκολα. Τα τελευταία όμως 7 έχουν βγει πάρα πολλά φάρμακα και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και ξέρω ότι είναι σε ένα πάρα πολύ καλό στάδιο και τώρα ένα εμβόλιο και φάρμακο το οποίο κάνει και αποκατάσταση της μυελίνης, αυτού που σου έλεγα πριν, του καλωδίου. Που αρχίζει, ναι, και λείπει γύρω από τα νεύρα. Το οποίο αυτό πραγματικά θα είναι δώρο Θεού για πάρα πολλούς ανθρώπους. Ακόμα και για ανθρώπους που έχουν αναπηρία. Για ανθρώπους που είναι σε καροτσάκι, που κουτσέρνουν, που έχουν κινητικά θέματα. Που έχουν θέματα που δεν μπορούν να δουλέψουν. Που έχουν θέματα που τους έχει αλλάξει η ζωή και δεν μπορούν να τα αντιμετωπίσουν, ας πούμε. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Και με θυμώνει πολύ που έχει κολλήσει στο οικονομικό. Δηλαδή ένα τέτοιο θέμα, ας πούμε, και ένα τέτοιο δώρο για τόσους ανθρώπους να έχει κολλήσει στα συμφέροντα, ας το πούμε, των φαρμακοβιομηχανιών. Στους ανθρώπους που τώρα μπαίνουν σε αυτό το ταξίδι και που πιθανόν να δουν και να ακούσουν αυτό το επεισόδιο, οι οποίοι είναι, ξέρεις, στο πρώτο σοκ, στο αμήχανο αυτό πρώτο σοκ του πρώτου καιρού, τι θα τους έλεγες ότι πρέπει να κάνουν για να βρουν τη δύναμη και να σηκωθούν ξανά και να συνεχίσουν? Θα τους έλεγα καταρχήν να βρουν ένα πραγματικά καλό γιατρό. Γιατί εμένα με έσωσε η γιατρός μου, την έχω 20 χρόνια και γενικά 2-3 άνθρωποι που είναι δίπλα μου, γιατροί μου δηλαδή, που τους έχω πάρα πολλά χρόνια, πραγματικά με έχουν σώσει. Γιατί πρέπει να ξέρει και ο άλλος να αντιμετωπίσει τον πανικό σου. Δεν είναι μόνο να σου κάνει σωστή διάγνωση και σωστή θεραπεία, που είναι το παν. Αλλά πρέπει να έχει και έναν τρόπο προσέγγισης που δεν θα επιδεινώσει τον πανικό. Δεν θα τον διωγγώσει. Θα τον κατευνάσει. Θα σε καθησυχάσει. Οπότε το θεωρώ πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και η ψυχοθεραπεία είναι σημαντική. Γιατί μία από τις πιο σημαντικές παρενέργειες είναι η κατάθλιψη, η κυκλοθυμία. Και είναι οι παρενέργειες της ασθένειας. Δεν είναι κάτι που το παθαίνεις επειδή απλά το άκουσες και στενοχωρήθηκες. Είναι και παρενέργεια της ασθένειας. Η διαταραχή της σερωτονίνης και ορμονικές διαταραχές υπάρχουν. Και των φαρμάκων. Οπότε δεν είναι κακό ένας άνθρωπος να ζητήσει βοήθεια. Υπάρχει ελληνική εταιρεία σκλήρυνσης. Γενικά νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να ζητήσει βοήθεια και να μην έχει πανικό, γιατί ο πανικός θα κάνει όλα χειρότερα. Είναι στο μυαλό μας το περισσότερο από αυτό και να μην αργήσει πολύ να... Το 24ωρο δηλαδή έχει σημασία στα αρχή.
Έχεις βιώσει καθόλου το ότι το να πεις ότι έχεις κλίνηση κατά πλάκας σε δείχνουν, σε κάνει λίγο δαχτυλοδεικτούμενο, σε κάνει να σε κοιτάξουν περίεργα? Γιατί είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που τη διαφορετικότητα στη χώρα μας δεν μπορούν να τη δεχτούν ή βάζουν τις ταμπέλες ή περιθωριοποιούν κατηγορίες ανθρώπων. Σίγουρα έχουμε ένα θέμα με τη διαφορετικότητα, ναι. Εγώ δεν είναι κάτι που επιδιώκω να το λέω, δηλαδή θέλω να πω δεν το κρύβω. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση σε ανθρώπους που δεν εμπιστεύομαι ή ανθρώπους που θα γνωρίσω πρώτη φορά να είναι το πρώτο πράγμα που θα πω. Δηλαδή δεν έχω ταμπελοποιήσει, ας το πούμε, τη ζωή μου γενικότερα. Όπως δεν θα γνωρίσω κάποιον και θα πω, ξέρεις κάτι, είμαι στιχουργός. Δεν θα το κάνω τόσο σημαντικό ώστε ο άλλος να πρέπει να... Εγώ ποτέ δεν το ήθελα βέβαια αυτό. Δεν μου αρέσουν οι ταμπέλες γενικότερα. Τώρα, ο άνθρωπος που θα επιλέξει να τη βάλει σε κάποιον άλλον, νομίζω δεν με αφορά. Και δεν θα έπρεπε να αφορά κανέναν. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουν μάθει να λειτουργούν έτσι με τους ανθρώπους, να τους καταχωρούν κάπου και να τους ταμπελοποιούν, ό,τι και να κάνεις, θα το κάνουν. Δεν νομίζω ότι αυτό αλλάζει. Μέσα στα πλαίσια των υποχρεώσεων που έχει κάποιος με σκλήρυνση είναι και να αγαπήσει τον εαυτό του. Οπότε να αγαπήσει τον εαυτό του δεν τον ενδιαφέρει τι θα πει ο άλλος και πώς θα τον δει. Και δεν θα έπρεπε να τον ενδιαφέρει. Δεν θα έπρεπε να... Είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτό. Και αν δεν είναι εύκολο, γιατί όλους μας νοιάζει. Τι λέει ο άλλος που μας βλέπει. Όλους μας νοιάζει. Δεν είναι εύκολο. Οπότε αν χρειαστεί και μια ψυχολογική στήριξη σε αυτό, πρέπει να υπάρχει, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν είναι ντροπή. Φυσικά δεν είναι ντροπή. Φυσικά δεν είναι ντροπή. Η σκλήρυνση κατά πλάκας είναι λίγο αυτό το ότι όταν δεν περνάμε καλά και δεν κάνουμε αυτό που θέλουμε, αποτυπώνεται και βγαίνει και σωματικά. Ναι, εννοείται. Σε οτιδήποτε καταπιεζόμαστε, σε οτιδήποτε είμαστε ενοχικοί και δεν μπορούμε να πούμε όχι. Εγώ το είχα πάρα πολύ αυτό. Δηλαδή καταπιεζόμουν πάρα πολύ να κάνω πράγματα που δεν ήθελα με τίποτα, σημαντικά και ασήμαντα, γιατί δεν μπορούσα να πω όχι. Δίνουμε πάρα πολύ χώρο στην τοξικότητα και γενικότερα υπάρχει ένα πολύ συρρυκνωμένο εγώ. Είναι πάντα διαθέσιμο και πάντα πολύ εύκολο να το διαπεράσει το οτιδήποτε και αυτό δεν είναι καλό. Πρέπει λίγο να διωγγωθεί τόσο όσο, να έρθει στα φυσιολογικά του, γιατί αλλιώς δεν τη βγάζεις. Επειδή είσαι μια γυναίκα που παλεύει για χρόνια καθημερινά, κλείνοντας, ποιο έτσι μήνυμα θα έστελνε σε ανθρώπους που δίνουν τη δική τους μάχη και αυτή τη στιγμή τα βλέπουν όλα μαύρα? Καταρχήν, θα έλεγα αυτό που σου είπα και πριν, ότι πρέπει να αναζητήσουν τους σωστούς ανθρώπους σε αυτό που τους απασχολεί άμεσα, που είναι το ιατρικό κομμάτι. Και κατά δεύτερον, σε όσους θα τους βοηθήσουν ψυχολογικά, πέρα από φίλους, πέρα από γονείς, που και οι γονείς πρέπει να εκπαιδευτούν στο πώς θα αντιμετωπίσουν αν μιλάμε για νέα παιδιά. Γιατί ο πανικός του γονιού περνάει στο παιδί. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς γίνεται η προσέγγιση. Να αναζητήσουν βοήθεια, δηλαδή να ζητήσουν βοήθεια. Και να μην διστάσουν να απομακρύνουν ανθρώπους που τους κάνουν κακό. Γιατί ακόμα και ο άνθρωπος που θα σε κοιτάξει με ίκτο θα σου κάνει κακό. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα. Όταν δεν αντιμετωπίζει τον εαυτό σου με μιζέρια, απαγορεύεται. Πρέπει να απαγορεύσει τον άλλον να σε αντιμετωπίσει έτσι. Το απαγορεύει με τη στάση σου, με τη δική σου ψυχολογία. Γι' αυτό είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας και μυαλού και θέλει την κατάλληλη στήριξη για να μπορέσει να σταθεί πραγματικά στα πόδια σου και να τα αντιμετωπίσει όλα αυτά που δεν είναι εύκολα. Αλλά όταν χρειάζεται βοήθεια, πρέπει να τη ζητά. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες και που μοιράστηκες κάτι τόσο προσωπικό και ελπίζω να βοηθήσαμε έστω και έναν που βρίσκεται σε μια αντίστοιχη κατάσταση να μην τα παρατήσει. Και εγώ το ελπίζω. Νομίζω ότι ο κόσμος δεν πρέπει να ντρέπεται να μιλάει για τα πράγματα τα οποία τον βαραίνουν, τον απασχολούν. Δηλαδή έχουν μάθει και τα κρατάμε. Αλλά τι πιο ανθρώπινο από το να μην είσαι πάντα καλά? Τι πιο ανθρώπινο από το να έχεις και βάρος και να σε βαραίνουν πράγματα και να σε ενοχλούν? Πρέπει να λέμε στους ανθρώπους τι δεν αντέχουμε.
Πολύ σωστό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ. Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.